Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλή χρονιά κύριε Μωσή. Καλή χρονιά. Στους ακροατές σας, με υγεία σε όλους και τις οικογένειές τους. Λοιπόν, πριν πάμε στη θεματολογία της εκδήλωσης, θα ήθελα, επειδή είστε και πολιτευτής, από όσο γνωρίζω, στη Νέα Δημοκρατία και είστε εκ των, ακούγετε και το όνομά σας μεταξύ των υποψηφίων για τα ψηφοδέλτια του επομένου διαστήματος, θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσετε όλο αυτό το ρημαγδό που γίνεται τώρα τελευταία με τα διάφορα που βγαίνουν περί βουλευτών και τον τρόπο και το θέμα με την Άννα Ευθυμίου τώρα που έσκασε. Και που φαίνεται ότι είναι και λίγο συντροφικά μαχαιρώματα, γιατί το δικό μας ρεπορτάζ λέει ότι ήταν νόμιμη η όλη διαδικασία που ακολούθησε η Άννα Ευθυμίου. Την Άννα την Ευθυμίου την ξέρω χρόνια, είναι φίλη μου. Θεωρώ ότι είναι μια άξια και κυρία της πόλης και επαγγελματίας. Έχει δώσει τις απαντήσεις της. Δεν είμαι ειδικός επί των νομικών θεμάτων. Είπε ότι δεν υπήρχε μια εντολή από τον ΕΦΚΑ για καταποκοπή. Ναι. Τις ενέργειες που έκανε, τις διαδικαστικές όλες ως δικηγόρος που αναλάμβανε αυτές τις υποθέσεις. Ναι. Έδωσε αυτή την υπόθεση, άλλη είναι αρμοδιότερη να αποφανθούν για το θέμα. Θεωρώ ότι όντως το θέμα του ξέταψε ο κ. Πολάκης για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Δεν γνωρίζω τελικά αν αυτό είναι θέμα βέβαια της Βουλής να διερευνηθεί. Αν συνταγματικά είναι ok ή αν Ευθυμίου πέρα που φύγουν βέβαια πρέπει να ελευθεί για το αν. Είναι όλα εντάξει με αυτό το θέμα για το τυπικό κομμάτι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Έδωσε τις απαντήσεις, κυρία Ευθυμίου. Θα διερευνηθεί και όλα στο φως. Πάντως, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είναι έτσι, αρκετό μπλα για αυτή την ιστορία. Έπεσε και από γαλάζια χείλη σε Θεσσαλονίκη. Είναι αυτά τα άσποντα, τα φιλικά, τα προεκλογικά. Εγώ δεν θα ακολουθήσω το Κουτσοπολίο. Εγώ θα ευχηθώ για την Άννα το καλύτερο. Και να βγει αλόβητη από αυτή την ιστορία, γιατί σίγουρα κάνει κακό στο όνομά της, ξέρετε, και εντελώς αυτό να είναι η Άννα τελικά. Να ναι, μην κάνει κανένα θέμα. Μόνο που ακούγεται συνέχεια. Βέβαια, με αυτόν τον τρόπο, βέβαια. Δεν είναι καλό γιατί. Μα αυτό επιδιώκουν είναι ορισμένοι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Θα απέχω από αυτό. Λοιπόν. Θα ευχηθώ για την Άννα τα καλύτερα. Ωραία. Πάμε στο συγκεκριμένο θέμα και πάμε λίγο να μας ενημερώσετε, επειδή παρακολουθείτε το θέμα και ως πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηριακών Φωτοβολταϊκών, πού βρισκόμαστε με αυτή την ιστορία της επιδότησης για τα φωτοβολταϊκά συστέγια, πόσο γρήγορα θα προχωρήσει. Να σας ευχαριστήσω για το φιλόξενο βήμα σας και σας ευχαριστώ για την ανακοίνωση και τις εκδήλωσεις που θα κάνουμε. Λίγο τα χαρά μου. Σε δύο ημέρες, δηλαδή από σήμερα το απόγευμα στο Δημαρχείο Καλαμαριάς. Επειδή επιθυμώ, εγώ δεν είμαι ακόμα πολιτευτής, γιατί για να είσαι πολιτευτής θα πρέπει στις προηγούμενες εκλογές. Να πάρεις τον τίτλο. Σωστά. Υποψήφιος στις λίστες. Είναι πρώτη φορά που ακούγεται ότι όντως το όνομά μου θα είναι εντός των ληστών. Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Αναμένουμε τις αποφάσεις του. Σωστά και ορθώς το διευκρινίζετε. Εφόσον με συμπεριλάβει στις λίστες. Στα πλαίσια αυτά και μέσω της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων, αλλά και ως πρόεδρος των δύο συνδέσμων που είπα, δικαιακών, κτηριακών, φωτοβολταϊκών αλλά και ενεργειακών κοινοτήτων Ελλάδος, είμαι ένας άνθρωπος της αγοράς πιάτσας. 20 χρόνια έχω κατασκευαστική εταιρεία και εγώ ασχολούμαι με την αδειοδότηση, μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι γνωρίζω πολύ καλά τα ζητήματα και τα θέματα. Κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις σε όλους τους Δήμους της Α' Θεσσαλονίκης για να ενημερωθούν οι δημότες. Κάθε Δήμο, ξεκινήσαμε με τον κύριο Ζέρβα. Ναι. Μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Όπου πάλι ήταν και ο κύριο Γιουτίκα, ήταν ο κύριο Ζέρβα, μίλησε για το Δήμο. Ναι. Θεσσαλονίκη, τι προγραμματίζει να κάνει για έργα πράσινη ανάπτυξη. Τώρα το επόμενο μα ραντεβού είναι την Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα. Είναι ανοιχτή πρόσκληση σε όλου να έρθουν να ακούσουν πώ αντιμετωπίζουμε την ενεργειακή κρίση το κυβερνούμενο κόμμα, τι έχουμε κάνει από την αρχή τη ενεργειακή κρίση μέχρι και σήμερα και ποια είναι και τα επόμενα βήματα. Που προγραμματίζουμε για τους επόμενους μήνες. Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για την πράσινη ανάπτυξη, αυτό που ακούμε, η οποία πράσινη ανάπτυξη δεν θα είναι πράσινη άλογα του ΠΑΣΟΚ, που παλιότερα λέγανε για πράσινη ανάπτυξη και τελικά δεν ήρθε. Ναι. Και να σας πω ένα νούμερο μόνο, κύριε Μωσή, για τους ακροατές σας. Το 2019, όταν αναλάβαμε, υπήρχαν 200 ΜΒ εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2.000. Ανανεώσιμες πηγές εννοείται. Μιλάμε για φωτοβολταϊκά. Αποκλειστικά φωτοβολταϊκά. Αποκλειστικά φωτοβολταϊκά. Δεκαπλασιάσαμε. Θα μιλήσω για το κομμάτι μου, γιατί άλλοι είναι ειδικότεροι στα αιωλικά ή στα υδροηλεκτρικά. Σωστό. Εκεί υπάρχει ανάπτυξη. Αλλά στο δικό μου κομμάτι δεκαπλασιάσαμε ακριβώς την εγκατεστημένη στη χώρα
Αυτό σημαίνει λιγότερα ορυκτά καύσιμα, λιγότερη μόλυνση για το περιβάλλον. Φυσικά σε ερώτηση αν μα, νομίζω, το νομίζω ότι αυτό μπορεί να το δει και κάθε να το εξακριβώσει και κάθε πολίτης, ο οποίος παίρνει το λογαριασμό της, του ρεύματος. Σε κάποιο σημείο του λογαριασμού, κάθε λογαριασμού, αναγράφεται το μείγμα. Έτσι. Ναι, που έχει το λογαριασμό λόγω. Όχι, αναγράφεται και το μείγμα. Το μείγμα από πού προέρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Και πόσο τη 100 είναι φωτοβολταϊκά, πόσο τη 100 είναι ΑΠΕ γενικώ, πόσο τη 100 είναι φυσικό αέριο κτλ. Το τελευταίο λογαριασμό που όλοι είδαμε ήταν πολύ μεγάλη η μείωση. Υπήρχε ο δημοσιονομικό χώρο και μπορέσαμε και κάνουμε ακόμα μεγαλύτερε μειώσει. Τα ευάλωτα νοικοκυριά είναι στο 100% η επιδότηση, να το πούμε, να το ξέρουν οι τηλεθεατές. Τα υπόλοιπα νοικοκυριά, τα δικά μας, το μέσο Έλληνα είναι γύρω στο 90-95% η μείωση. Τώρα, να πάμε στο χριστουγεννιάτικο πονομά της κυβέρνησης για τα φωτοβολταϊκά. Ναι, ναι. Είναι η πρώτη φορά που θα δοθούν 700 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα για το 2023 για 250.000 φωτοβολταϊκά στέγη σε πολυκατοικίες και σε μονοκατοικίες. Στο οποίο ο καθένας μας με μια απλή αίτηση, μια απλή διαδικασία, η οποία θα κατατίθεται στο ΔΔΕ, θα μπορεί να βάλει στο σπίτι του φωτοβολταϊκά και να έχει ο δικός τη δικιά του παραγωγή ενέργειας. Ναι. Θα γίνουμε δηλαδή όλη αυτοπαραγωγή στο σπίτι μας. Θα είναι μια απλή διαδικασία με μια αίτηση. Αυτό πρέπει να είναι ιδιοκτήτης για κάποιος για να το κάνει, μπορεί να το κάνει και ενοικιαστής. Θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτης. Θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτης. Ναι, να υπάρχει στην ιδιοκτησία του. Αν μιλάμε για πολυκατοικίες, θα πρέπει να συνενέσουν οι ιδιοκτήτες της ταράτσας, η οποία είναι κοινόφυστη, για να μπει σε κάθε κομμάτι φωτοβολταϊκό για τον κάθε έναν. Δεν μπορεί να μπει ένα το οποίο να το μοιράζονται όλοι. Θα πρέπει να μπει ένα ξεχωριστό ρολόι, δεύτερο, το οποίο θα καταγράφει το τι παράγει το κάθε φωτοβολταϊκό. Άρα και θα πρέπει να υπάρχει μια συνένεση. Περιμένουμε να δούμε την προδημοσίευση του οδηγού, η οποία την αναμένουμε μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου. Μάλιστα. Για να μπορέσουμε να σας πούμε λεπτομέρειες ακριβώς πώς θα γίνεται, αν θα είναι τελικά οικονομικά τα κριτήρια της επιδότησης, η οποία θα είναι από 20 έως 60%. Θα αγγίζει και το 60% βάσει πληροφορίες από το Υπουργείο Ενέργειας για όσους βάλουν και μπαταρίες. Ναι. Έχουν και αποθήκευση ενέργειας. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, γιατί παγκοσμίως συζητιέται αυτό η αποθήκευση ενέργειας είναι μέσα στα μεγάλα ζητήματα που συζητιούνται σε επιστημονικό επίπεδο, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Κύριε Μωυσή, αυτό είναι το μέλλον. Δηλαδή να βάλουμε παντού φωτοβολταϊκά, να τηλέσει θερμότητες οι οποίες λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, να έχουμε ψήξη και θέρμανση και ο ελληνικός ήλιος να παρέχει όλα αυτά που χρειάζεται η Ελλάδα. Και έχουμε αργήσει και πάρα πολύ, δηλαδή εξωφρενικά έχουμε αργήσει. Δυστυχώς μέσα στον Ουκρανικό πόλεμο το μόνο καλό να πω είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκτοξεύτηκαν λόγω των τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου. Λογικό είναι. Άρα μέσα σε όλα τα κακά της εισβολής των Ρώσων είχαμε το μόνο καλό ότι οι ΑΠΕ αναγκαστικά πλέον εκτοξεύτηκαν και το σχέδιο για την Ελλάδα μας είναι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτό που θέλει είναι έως το 2030 να έχουμε το 75% ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κύριε Δράμαρη, μπορεί να θέλει. Το θέμα είναι κατά πόσον η δημόσια διοίκηση μπορεί. Ένα είναι το ερώτημα αυτό και εννοώ και να υποστηρίξει σαν διαδικασία όλο αυτό που χρειάζεται, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο έργο, σε τεράστια έκταση, εφόσον ανταποκριθεί και ο κόσμος, για να βάλουν όλοι φωτοβολταϊκά στις στέγες. Και μετά είναι η διαδικασία του πόσο γρήγορα θα λάβουν αυτές τις ενισχύσεις οι ενδιαφερόμενοι. Γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να προχωρήσουν σε κάποια δαπάνη και μετά να περιμένουν την κρατική ενίσχυση να εισρέψει. Θα πάρουν το τιμολόγιο όπως γίνεται πάντα. Ναι. Γίνεται η δαπάνη και μετά με το προσκομίζοντας το τιμολόγιο παίρνει. Αυτά τα χρήματα πάντως υπάρχουν. Είναι αποθηκευμένα 707 εκατομμύρια για αυτό το project. Είναι δεσμευμένα, λέγεται, τα συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι θα δοθούν σχετικά άμεσα τα χρήματα, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση ότι θα καθυστερήσει οτιδήποτε άλλο την καταβολή των χρημάτων. Και επίσης θα περιμένουμε γύρω προς τον Μάρτιο να ενημερώσω τους τηλεθεατές σας για την έναρξη των αιτήσεων. Κάπου εκεί το προσδιορίζει χρονικά το Υπουργείο. Προσπαθούν να βρουν λύσεις. Υπάρχουν κάποιες εμπλοκές με το θέμα των πολυκατοικιών. Ναι. Και είναι το ζήτημα. Αν κάποιο δεν θέλει να βάλει. Τι γίνεται και τα λοιπά, να λυθούν αυτά, ναι, τα διαδικαστικά. Ακριβώς αυτά περιμένουμε να λύσουμε. Το,
τεχνικά. Να πούμε και δύο λόγια. Μάλλον με προτεραιότητα θα γίνει. Ναι. Να πούμε και δύο λόγια για το κόστος αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, τι κόστος πρέπει να υπολογίζει ο μέσος πολίτης για τα μέσα μεγέθη, εσείς που έχετε ένα και την πείρα. Το κύριο θέλει γύρω στα 3 κιλοβάτ, είναι 3 με 4.000 ευρώ το κόστος. Αν το καλυφθεί το 50%. Μιλάμε για 1-2.000 ευρώ να δώσει κάποιο για να βάλει φωτοβολταϊκά. Τα οποία πόσο γρήγορα θα κάνει απόσβεση. Τα οποία πόσο γρήγορα θα κάνει απόσβεση. Γύρω στα 3 με 4 χρόνια θα τα κάνει απόσβεση, κύριε Μπαρτζή. Είναι πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Παλιά η απόσβεση ήταν στα 7-8 χρόνια. Μάλιστα. Τώρα με την επιδότηση θα μειωθεί γύρω στο μισό. Θέλω ο κόσμο πρέπει να το αγκαλιάσει. Και μόλι ξεκινήσουν οι αιτήσει και επίσημα πλέον προ το Μάρτιο το προσδιορίζει το Υπουργείο. Ναι. Να ξεκινήσει και να κάνει αιτήσει και να βάλουμε. Όλοι φωτοβολταϊκά στο σπίτι μας. Ναι, τώρα είναι θέλω. Ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Επειδή εκπροσωπείτε και, ακριβώς το κομμάτι αυτών των παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας για τα ενεργειακά, θα ήθελα και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι επιτέλους φαίνεται να προχωράμε σε διαδικασίες για την εξόρυξη των υδρογονανθράκων που έχουμε στην ελληνική επικράτεια, αλλά βλέπουμε και αρκετές αντιδράσεις οικολογικές, βλέπουμε κάτι Greenpeace πετάγονται και φωνάζουν για ότι δεν θέλουν να σταματήσει, λέει, να προστατευτεί το Ιόνιο, να μην γίνουν εξορύξεις στην Ελλάδα. Βέβαια δεν βλέπουμε την Greenpeace να φωνάζει για κάτι άλλα γεωτρύπανα που υπάρχουν από πλευράς. Να πούμε ότι ό,τι γίνεται με πρωτόκολλα ασφαλείας για τις θαλάσσιες ζώνες τις οποίες γίνεται η εξόρυξη. Άρα η Greenpeace καλά κάνει και λέει ότι πρέπει να προστατεύσουν τις θάλασσες. Ναι. Είμαστε και εμείς υπέρμαχοι αυτού του ζητήματος. Δεν πάμε να κάνουμε εξόρυξη υδρογονανθράκων για να μολύνουμε τη θαλάσσια ζώνη μας προς Θεού. Άρα όλα θα γίνουν με ασφάλεια και με πρωτόκολλα ασφαλείας που υπάρχουν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, η ExxonMobil, θες είδαμε ότι είπε και επέσπευσε τις θεσμικές όλες τις έρευνες που κάνει ούτως ώστε το 2025 να μπορέσουν να μπουν τρυπάνια. Είπαν ότι το κοίτασμα είναι πολύ μεγάλο και μπορεί να καλύψει όχι μόνο τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας αλλά και ευρωπαϊκών χωρών. Άρα τα νέα είναι θετικά από το συγκεκριμένο πεδίο ερευνών και όλοι αναμένουμε να δούμε και ότι μπορούμε να έχουμε ένα δεύτερο έτσι. Σίγουρα αποκούμπι, να το πω, ενεργειακό για τα επόμενα χρόνια. Και για το κομμάτι της Ελλάδας και της Ευρώπης. Για το κομμάτι της πράσινης, ακόμα και για το κομμάτι της πράσινης μετάβασης. Τώρα εγώ μπορώ να πω, παιδιά, βγάζετε τα και ας τα εξάγουμε. Βέβαια. Να γίνουμε άραβες και τα πουλήσουμε. Άνα, μπράβο. Την καθαρή ενέργεια. Άνα, μπράβο. Και τον ήλιο. Στο κάτω-κάτω της γραφής ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ανά τον κόσμο το φυσικό αέριο είναι και το ενεργειακό εργαλείο της μετάβασης. Γιατί για την πράσινη μετάβαση δεν μπορούμε ξαφνικά να πάμε από τους λιγνίτες και από τα ορυκτά έτσι κατευθείαν. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τους υποσταθμούς. Ό,τι αφορά τους υποσταθμούς, το ξέρει ο κόσμος. Κάνει αιτήσεις. Έχουν πάρει πολύ αρνητικές απαντήσεις σε φωτοβολταϊκές επενδύσεις που θέλουν να κάνουν. Πρέπει να λυθεί και αυτό το ζήτημα των υποσταθμών. Ήδη η κυβέρνηση προγραμματίζει να κάνει την ανάπτυξη. Πού έγκυται αυτό το πρόβλημα των υποσταθμών? Είναι στην παλαιότητα και στο κορεσμένο δίκτυο, κύριε Μωσή. Δηλαδή, ναι. Αυτά είναι ακυλώσεις του παρελθόντος, δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ενδέχεται να παράξουμε το δυναμικό, αλλά αν μπορούμε να το διοχετεύσουμε, κάπως έτσι. Θα πρέπει να γίνει ανανέωση των υποσταθμών και μέσα στη στάση και υψηλή στάση στο δίκτυο και του ΔΔΕ και του ΑΔΜΕ, ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε μέσα στο δίκτυο όλα αυτά τα πάρα πολλά έργα ανανεώσεις πηγών ενέργειας που έρχονται. Ναι. Γιατί υπάρχουν τεράστιες επίσης γιγαβάτ που είναι κατατεθειμένες στην ΑΔΜΕ και προσπαθούν να βρουν λύσεις πώς θα μπορέσουν να υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα λόγω της παλαιότητας του δικτύου. Εκεί είναι το πρόβλημα και έχει εστιαστεί, αλλά έχει βρεθεί λύση και μέσα στο επόμενα 1-2 χρόνια θεωρώ θα μπουν νέοι υποσταθμοί, θα γίνει χρηματοδότηση από το ΔΔΕ και από τον ΑΔΜΕ να αλλάξουν υποσταθμοί ώστε να μπορέσουν να υποδεχτούν όλο αυτό το φορτίο που θα έρθει από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δράμαλη, να σας ευχαριστήσω για αυτή την επικοινωνία. Φαντάζομαι θα υποθούν πολύ περισσότερα και με περισσότερες λεπτομέρειες στην εκδήλωση που έχετε την Τετάρτη. Μαζί με όλο τον κόσμο και τη Δημοτική Καλαμαριά, αλλά και όποιος άλλος θέλει να ακούσει. Ναι. Το Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, την Τετάρτη στις 7. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.